Σε αυτό και τα επόμενα επεισόδια θα ασχοληθούμε με την καινούρια σειρά της FESTO που αφορά τα servo Motor και servo drive και συγκεκριμένα τη σειρά CMMTAV. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τον Παναγιώτη εκεί στη FESTO, όπου μου στείλανε όλα αυτά τα υλικά τα οποία θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο, αλλά και στα επόμενα που αφορούν διάφορα servo, stepper, PLC, IO-Link master, αισθητήρια, όλα τέλο πάντων αυτά τα οποία. Θα μπορέσουμε να παίξουμε και να μεταφέρουμε τη γνώση δωρεάν και σε εσάς. Οπότε, τώρα σε αυτή την περίπτωση, για να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στα επόμενα 2-3-4 επεισόδια, έχω φτιάξει ένα sequence, μια σειρά λοιπόν από κινήσει, τις οποίες θα τις κάνει ένας καρτεσιανός μηχανισμός. Οπότε εδώ βλέπουμε έχουμε το Σέρβο, ε, το οποίο είναι μαζί με το καρτεσιανό μηχανισμό. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι να πατήσω εδώ το start. Βλέπουμε μία αλληλουχία κινήσεων η οποία γίνεται. Ποτέ κάπου εδώ θα σταματήσω την κίνηση και πάμε τώρα να δούμε από την αρχή πώς θα γίνει όλο αυτό ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το browser, να γράψουμε support portal της Festo και... Εδώ πέρα θα μας βγάλει τέλος πάντων σε αυτήν εδώ τη σελίδα όπου εδώ θα βάλουμε τον κωδικό του servo είτε το description είτε έχει έναν ε, κωδικό τον οποίο μπορούμε να βάλουμε. Ερχόμαστε στο software και στη συνέχεια θα πάμε κάτω κάτω και θα πρέπει να βρούμε το fest automation το suite όπου θα το πατήσουμε και εδώ θα πατήσουμε για να αρχίσει να κατεβαίνει ε, η suite. Αφού έχει κατέβει και το λογισμικό, κάνουμε τώρα μια εγκατάσταση η οποία είναι πολύ γρήγορη και ανοίγουμε το λογισμικό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο device scan και να δούμε ποιες είναι οι συσκευές που μπορεί να βρει το software, το συγκεκριμένο. Εδώ επίσης, αυτό που έχω να σημειώσω είναι, αν δούμε, Έχουμε διάφορα plugin τα οποία μπορούμε να κατεβάσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα. Όμω το πιο PLC έχω, τι μορφή επικοινωνία, π.χ. εδώ πέρα έχουμε μπλοκ για το κόντιση και ε, επικοινωνίε που point to point μέσω Ethercat κλπ. Οπότε ανάλογα με το τι έχουμε να κάνουμε, μπορούμε να βρίσκουμε τα plugin και να τα βάζουμε στο software ή πολύ πολύ πιο εύκολα πηγαίνοντα εδώ και αφού ξέρει πλέον ποιο σερβο έχουμε, να μα βγάλει τα προτινόμενα. Για παράδειγμα, εγώ για το σερβο, επειδή το δοκίμαζα πριν και έφτιαξα τέλο πάντων το configuration που είδαμε, έχω κατεβάσει το plugin που αφορά το σερβο. Εδώ επίση έχουμε το plugin που αφορά τα stepper τη συγκεκριμένη σειρά και το CPX είναι για τα διάφορα remote IO που μπορεί να έχουμε. Οπότε πηγαίνουμε πίσω εδώ, πηγαίνουμε στο device scan και κατευθείαν εφόσον έχουμε συνδέσει το σερβο, ε, μα το βρίσκει κατευθείαν και μα λέει ότι φίλε μου, αυτό είναι το σερβό σου. Αυτή είναι η address, αυτή είναι η mask και αυτό το firmware έχει. Πριν συνεχίσουμε όμω, πάμε λίγο να δούμε τι συνδεσμολογίες έχουμε, τι κλέμε έχουμε πάνω στο σερβο, πώ είναι και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, και γενικότερα τι πρέπει να συνδέσουμε για να προχωρήσουμε με το project. Αυτό είναι λοιπόν το server όπως το βλέπουμε από πάνω αριστερά, στη κλέμα Χ18 θα συνδεθούμε για να κάνουμε τώρα το configuration. Χ10 κλέμα είναι για master slave επικοινωνια επικοινωνία. Χ3 και Χ2 είναι για τα encounter, το βασικό του μοτέρ Και αν θέλουμε κάποιο έξτρα, η κλέμα Χ1 έχει να κάνει με τα αισθητήρια, limit switch, reference και έχει και μια τροφοδοσία simple 24 για να μπορούμε να τα παίρνουμε κατευθείαν. Τώρα πάνω αυτό. Έρχεται χωρί οθόνη, αλλά μπορούμε να πάρουμε μια οθόνη την οποία την αγοράζουμε έξτρα ή να Βλέπουμε κάποιε πληροφορίε, κάποια διαγνωστικά, βασικέ λειτουργίε. Τώρα, από την πίσω μεριά έχουμε την κλέμα H1α που βλέπουμε στα δεξιά. Από εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια ασφαλιστικά, break control, safe talk. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και κάποια basic IO. Και κάτω αριστερά είναι η πρόφιντ επικοινωνία. Εδώ είναι το καλώδιο από την αντίσταση πέδηση η οποία είναι ενσωματωμένη και βρίσκεται από πίσω για να μην πιάνει χώρο. Φυσικά από την πίσω μεριά δεν έχει κάτι για λόγους ευκολίας, έχει μόνο από μπροστά και από πάνω. Και αυτό πάνω κάτω είναι το, ε, το Servo Drive. Τώρα θα δούμε και στη συνέχεια άμα θέλουμε κάποια πιο μεγάλη αντίσταση παίδησης, γιατί υπάρχει ένα λογισμικό προσωμίωσης που τα υπολογίζει όλα αυτά, ε, μπορούμε να βάλουμε μία έξτρα. Απλά βγάζουμε αυτή τη κλέμα και βάζουμε την καινούργια αντίσταση παίδησης. Οπότε επιστρέφουμε πίσω εδώ που είχαμε βρει το μοτέρ και πάμε να δούμε εδώ πέρα ε, αν πάμε στο firmware μπορεί να μας βγάλει όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ και αντί να κατεβάζουμε firmware να τα περνάμε μόνοι μας μπορούμε απλά να πατήσουμε εδώ ένα κλικ, ε, transfer to device και να γίνει. Όπως βλέπουμε το τελευταίο firmware είναι και το firmware που έχω εγώ γιατί έκανα και το τελευταίο update οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε σίγουρα εφόσον ε, προχωρήσουμε και στη συνέχεια και με το PLC, θα πρέπει να δώσουμε ένα device name, εδώ τώρα έδωσα ένα festo servo, ε, ένα name, από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε και στα network settings και να δώσουμε αν, ε, αν θέλουμε μια δικιά μας IP, τώρα εγώ το έχω βάλει στο, enable, ε, στο DHCP, και η ip που έχει είναι αυτή που έχω ήδη τώρα που έχω σετάρει φυσικά αυτά όλα πρέπει να συμβαδίζουν και με, το, και με τον υπολογιστή μου δηλαδή με το network που έχω στον υπολογιστή μου, θα πρέπει δηλαδή να προσέξουμε να είμαστε στο ίδιο ε, subnet mask και η διεύθυνση να, είναι, να συμβαδίζει Απλώ θα αναφέρω για να, έχουμε, ε, να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά εδώ τα μενού και κάπου εδώ θα τελειώσουμε το πρώτο επεισόδιο, στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε ε, κάποιο, το βασικό configuration του server και θα παίξουμε λίγο ε, μέσα από το automation suite, θα κάνουμε κάποιε κινήσει. Έω ε, το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!